Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία αποφάσισε να προχωρήσει σε βελτιώσει όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών στα Λύκια και να αφήσει για την ώρα στην άκρη κάθε σκέψη για αλλαγέ στο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. ΕΕ. Σύμφωνα με τι δηλώσει του Υπουργού Παιδεία, αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι ο τρόπο μάθηση. Για τον λόγο αυτό, οι αλλαγέ θεστιάζονται κυρίω στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στην ελάφρυνση των μαθητών από τα πολλά μαθήματα ώστε να μπορούν να κατανοούν την ύλη, να αποκτούν ουσιαστικέ γνώσει και να μην μένουν στην παπαγαλία ενώ τα διδασκόμενα μαθήματα θα είναι Λιγότερα, ώστε τα παιδιά να εμβαθύνουν και να αφομοιώνουν την ύλη καλύτερα. Αλλαγέ σχεδιάζονται και στον τρόπο διδασκαλία, πάντα με στόχο την ουσιαστική κατανόηση τη ύλη από του μαθητέ. Σύμφωνα με τι εξαγγελίε του Υπουργείου Παιδεία, οι αλλαγέ αυτέ θα ανακοινωθούν στι αρχέ τη νέα χρονιά για να νομοθετηθούν σύντομα και να ισχύσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, οι αλλαγέ ανατάξει θα είναι οι εξή. Στην πρώτη Λυκείου θα είναι η τάξη αποκλειστικά γενική παιδεία, στην οποία ο αριθμό των εξεταζόμενων μαθημάτων θα μειωθεί στα 8 από τα 16 που είναι σήμερα. Αυτό θα επιτευθεί με συγχώνευση μαθημάτων. Για παράδειγμα, η άλγευρα με τη γεωμετρία θα γίνουν μαθηματικά, ενώ η φυσική, η χημία και η βιολογία θα γίνουν φυσικέ επιστήμες. Παράλληλα, μαθήματα όπω οι αρχέ οικονομική θεωρία θα μεταφερθούν στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Η ερευνητική εργασία πιθανότατα θα παραμείνει, καθώ θεωρείται πετυχημένη στη Δευτέρα Λυκείου. Η τάξη αυτή θα παρέχει γενική παιδεία, αλλά θα δίνει και μία βάση ώστε να μπορεί ο μαθητή να επιλέξει αργότερα την κατεύθυνση που επιθυμεί. Και εδώ θα μειωθούν τα μαθήματα για να είναι λιγότερο ο φόρτο των μαθητών. Τώρα διδάσκονται και εξετάζονται 17 μαθήματα, αλλά ο αριθμό αναμένεται να φτάσει στα 11 με 12. Οι μαθητέ θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα μαθήματα επιλογή από κάθε κατεύθυνση, χωρί να θεωρείται οριστική η επιλογή κατεύθυνση. Στην Τρίτη Λυκείου, η τελευταία τάξη του Λυκείου θα είναι εκείνη στην οποία ο μαθητή θα επιλέγει και θα ακολουθεί την κατεύθυνση. Και εδώ θα μειωθούν τα μαθήματα από τα 16 στα 10. Παράλληλα, θα γίνουν αλλαγέ στην εξεταστέα ύλη, η οποία δεν θα ορίζεται πλέον με σελίδε αλλά θεματικέ ενότητε. Και στην ίδια την αξιολόγηση όμω, το Υπουργείο Παιδεία σκοπεύει να κάνει αλλαγέ ώστε να κρίνεται στου μαθητέ η ικανότητα σύνθεση, κριτική αξιολόγηση και τεκμήριωση με επιχειρήματα και όχι αποστήθεση.